δικηγορού Μπερκοκάν και της εταιρείας InnoInspira, που στεγάζεται με το δικηγορικό γραφείο του Ρίκου Μαπουρίδη, θα διενεργήσει ο Παγκύπρος Δικηγορικός Σύλλογος στον απόϊχο των χθεσινοβραδινών αποκαλύψεων του ΣΥΓΜΑ. Στοιχεία δείχνουν πως η εν λόγω εταιρεία, παρότι είναι εγγεγραμμένη στον εφορό εταιριών ως συμβουλευτική, διαφήμιζε την παροχή νομικών συμβουλών στις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές. Δυσία Κέλ, Δίκο και ΛΑΜ ζητούν εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης. Ο Προκόπης Σουκηδίδης έχει το ρεπορτάζ. Φίλο και φτερό θα κάνει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στα γραφεία του Τουρκοκύπριου Δικηγόρου, που εμφανίζεται ως διευθυντής εταιρείας, η οποία μεταξύ άλλων διαφημίζει ότι προσφέρει συμβουλές για αγοραπολισία κινήτων στα κατεχόμενα. Τα αρμόδια όργανα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θα πραγματοποιήσουν επιτόπιους ελέγχους στο γραφείο του Τουρκοκύπριου Δικηγόρου Μπερκ Κοκάν, ο οποίος στις ελεύθερες περιοχές στεγάζεται στα γραφεία του Ρίκου Μαπουρίδη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνοκύπριος Δικηγόρος πρώην βουλευτής εμφανίζεται ως γραμματέας της εταιρείας InnoInspira, που δραστηριοποιείται και στα κατεχόμενα. Στην ιστοσελίδα, ο Ρίκος Μαπουρίδης εμφανίζεται μάλιστα ως συνέτερος του Τουρκοκύπριου Διευθυντή Μπερκ Κοκάν. Τα πολιτικά κόμματα εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους και πέραν από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο καλούν και τις αρμόδιες αρχές του κράτους να ερευνήσουν το θέμα. Τα όσα είδαν το φως πρέπει να διερευνηθούν εις βάθος. Ιδιαίτερα αν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών που αφορούν σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει έκδηλη παρανομία και πρέπει να ληφθούν τα δέοντα μέτρα. Ακόμη και αν δεν αφορά ελληνοκυπριακές περιουσίες, είναι έκδηλα και πλήρως αντιδιοντολογικό εταιρεία που είναι γραμμένη στον έφορο εταιριών να εξυπηρετεί ξένους υπηκόους και οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν στο ψευδοκράτος. Αυτά ισχύουν για οποιονδήποτε εμπλέκεται σε τέτοιες δραστηριότητες. Ίσως να προκύψουν ζητήματα που να έχουν όχι μόνο πολιτικές και ηθικές προεκτάσεις, αλλά ίσως και άλλου είδους προεκτάσεις όπως πυγές. Επειδή ακριβώς προκύψουν συγκεκριμένα ερωτήματα, το σοφότερο θα ήταν να τύχει αυτό το ζήτημα εντελεχούς έρευνας από και σοβαρής διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές. Καταδικαστέω και εθνικά και ηθικά, ελπίζω να αποδειχθεί ότι είναι καταδικαστέω και νομικά και να υπάρξει η κατάλληλη τιμωρία. Έχουμε ξεχάσει και έχουμε ξεγράψει την κατοχή της πατρίδας μας και συνδιαλεγόμαστε μαζί με τον κατακτητή της πατρίδας μας για οποιοδήποτε έσοδο, για οποιοδήποτε κέρδος. Από εκεί και πέρα, σίγουρα πίσω από αυτήν την υπόθεση υπάρχει οσμή σκανδάλου και θα πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος από τα αρμόδια τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που διερευνάται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο είναι το γεγονός ότι το εν λόγω γραφείο διαφήμιζε υπηρεσίες οι οποίες για να υπάρχει το δικαίωμα να παρέχονται απαιτείται η εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στο μητρό του. Η απομάκρυση